Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, τι κάνουμε? Πώς είσαστε παιδάκια μου? Είμαστε ξανά πάλι εδώ πέρα για ένα καινούργιο βιντεάκι. Και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μαγειρικής. Τα υλικά που θα χρειαστούμε θα είναι ένα κομμάτι φρατζόλα σε κοτόπουλο, ένα κομμάτι φρατζόλα μοτσαρέλα, τριμμένο τυρί, ένα κιλό κιμά, κρεμμυδάκι, σκορδάκι, λάχανο, αυγά, πατάτες τηγανιτές, για τηγάνισμα μάλλον. Θα χρειαστούμε αυτό το σκεύος για να κάνουμε την σαλάτα μας. Και αυτό το σκεύος εδώ πέρα, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για το φαγητό που θα κάνουμε. Θα υπάρχει συνοδευτικό και μία πίτα, αλλά παιδιά, επειδή λόγω δουλειά δεν πρόλαβα να κάτσω να φτιάξω μόνος μου, πήγα και αγόρασα μόνος μου, αγόρασα εγώ βασικά μία χορτόπιτα της Αλφα. Ήταν σε προσφορά, παιδιά, ήταν κάπου στα 4 και κάτι, αν θυμάμαι καλά. Και είναι με σπανάκι, φρέσκο κρεμμύδι, πράσο και χυμάρι. Είναι πολύ ωραία σαν συνταγή. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Θα πάμε να βάλουμε τις πατάτες τώρα να τις τηγανίσουμε. Και μέχρι να τηγανιστούν οι πατάτες θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη σαλάτα μας. Λοιπόν, παιδιά μου, όπως βλέπετε, εδώ έχουμε βάλει τη σαλάτα μας. Τώρα ετοιμαζόμαστε να κόψουμε το κοτοπουλάκι μας. Κοτοπουλάκι είναι αυτό, ναι. Παιδιά, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το κοτόπουλο, είναι της Νίκας και πραγματικά αξίζει τα λεφτά του. Αν και δεν ήταν ακριβό, το είχε σε προσφορά 4 και 10 το κιλό και αυτό που πήρα εγώ ήταν περίπου μισό κιλό. Είναι πολύ ωραίο ωραίο σαν συνοδευτικό για σαλάτες και τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτή είναι η μοτσαρέλα μας και λοιπόν πάμε και λέμε. Εδώ είμαστε. Α, και ξέχασα να σας ανα... Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέχασα να σας ενημερώσω ότι θα χρειαστεί και μαγιονέζα η σαλάτα. Είναι με αυγό η συγκεκριμένη, η οποία θα τη χρειαστούμε για τη σαλάτα μόλις μπουν όλα τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε το κοτοπουλάκι μας. Αυτή η σαλάτα είναι μια σαλάτα την οποία από ό,τι τη φτιάχνω η Μαρία την ξεπαστρεύει. Της αρέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό προσπαθώ όσο μπορώ να το φτιάχνω όσο πιο συχνά γίνεται. Γιατί θέλω να της αρέσει. Ξέρω ότι της αρέσει να το τρώει σαν φαγητό αυτό. Βασικά ορτέ είναι, αλλά μπορείς να το πεις και σαν πλήρες γεύμα. Γιατί κάποιο είδος σαλάτας μπορεί να δηλωθεί σαν πλήρες γεύμα. Εδώ βλέπετε παιδιά, έχω πάρει τη μοτσαρέλα, τελικά δεν θα τη βάλω όλη. Θα βάλω πιο λίγο. Γιατί το κοτόπουλο μου βγήκε πολύ. Παιδιά, είναι καταπληκτικό σαν τυρί, είναι υπέροχο. Δεν ξέρω αν έχετε φάει ποτέ σας, που σίγουρα θα έχετε φάει μοτσαρέλα. Αλλά είναι πραγματικά παιδιά ένα τυρί το οποίο δεν παίζεται. Ειδικά όταν πρόκειται για μακαρόνια και τέτοια και σαλάτες, είναι το καλύτερο ever. Το βάζουμε μέσα. Μόλις έδωσα ένα μεζεδάκι στη Μαρία, κάνει τον κάμεραμαν. Λοιπόν, αυτό δεν θα το χρειαστώ. Το βάλω στο ψυγείο.
για κάποια άλλη σαλάτα ή για κάποιο άλλο φαγητό. Και αυτό το βάζουμε στη μάκρη. Το πλύνουμε σε λίγο. Μισό λεπτάκι. Έλα. Έχουμε βάλει και τηγανίζουμε τις πατατούλες. Και τώρα εδώ πέρα θα χρειαστούμε. Μην τους πω ήταν γίνεται αυτό. Λοιπόν παιδιά, μετά από μια εξανεχιστική μάχη καταφέραμε και βγάλαμε την ετικέτα του βάζου. Δεν γίνονταν αλλιώς. Και βάζουμε τώρα τη μαγιονέζα μας. Βάζουμε περίπου το μισό βάζω της μαγιονέζας, γιατί είναι μπόλικη σαλάτα και θα χρειαστεί για να γίνει υπέροχη. Θα να δώσουν όλα τα υλικά μαζί. Η Μαρία δεν ήξερε καν σήμερα εγώ τι θα μαγειρέψω. Τώρα το βλέπει. Μπορεί να χρειαστεί και άλλη μαγειρέζα. Μια κουταλιά ακόμα μπορεί να χρειαστεί. Να χρειαστεί λίγο ακόμα, να σου το πω. Έφυγε σχεδόν παιδιά όλο το βάζο. Αλλά εντάξει, αυτό είναι. Είμαστε έτοιμοι από θέμα σαν από μεριά σαλάτας. Μέχρι να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Πιάνουμε βάζουμε τη σαλάτα μας στο ψυγείο για να δέσει όλοι μαζί, γιατί θέλει, είναι κρύα σαλάτα αυτή. Και θα χρειαστούμε τώρα το αυτό το τσιμπλιμπλίκι. Με αυτό εδώ το αφοδευτήρι. Το αποτέτει με το κουκκίνο. Πιάνουμε εδώ μέσα. Πάμε τα αυγά μας. Ουπς. Έγινε λίγο το βίντεο. Να το παιδιά, το βγάλαμε. Το αυγό, το τσόφλι του αυγού, μέσα από το αυγό βγαίνει με το ίδιο το τσόφλι. Είναι κάτι το οποίο είναι το μοναδικό που δεν πρόκειται να ταλαιπωρήσει ποτέ για να βγει. Γιατί λίγο πολύ σε όλους μας έχει πέσει κάποιο κομμάτι τσόφλι μέσα στο αυγό. Πόσο εδώ είναι, 4. Πέντε. Έξι αυγουλάκια. Έχουμε βάλει εδώ πέρα τα αυγά μας, είναι 6 αυγά και ένα καλό μυστικό, συμπληρώνω μέσα λίγο γάλα, δεν θέλει κάτι άλλο, απλά το γάλα
μπαίνει για να μπορεί να γίνει αφράτο το αυγό. Και αρχίζουμε το ανακάτεμα. Έλα. Δεν μπορώ με αυτό όμως. Δεν μπορώ. Επειδή εγώ δεν μπορώ με το χτυπητήρι. Μπορώ μόνο με το λατρεμένο το πιρούνι. Το οποίο τα αυγά μας είναι έτοιμα. Αυτό εξαφανίζεται, δεν το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, θα τα φύλλες μας εδώ και γίνεται. Το έτοιμο στη γανιά είναι έτοιμη. Μπορούμε το τηγάνι κοντά. Θα βγάζουμε τις πατάτες μας, τις βάζουμε στο ταψί. Θα βάλουμε και άλλες πατατούλες να φτιάξουμε. Δεν φτάνουν αυτές. Είναι ένα φαγητό, παιδιά, αυτό το οποίο είναι πλήρες και είναι και πολύ γρήγορο. Δεν θέλει πολλή ώρα για να γίνει. Όλα γίνονται fast. Όλοι ξέρουμε τις πατάτες, πώς γίνονται οι πατάτες. Ξέρουμε και τα αυγά, πόσο χρόνο θέλουμε. Έλα. Δεν μας απασχολεί να είναι και πολύ στραγγισμένες οι πατάτες, γι' αυτό τα βάζω έτσι. Ρίχνουμε τις επόμενες. Που υπάρχουν ήδη. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε βάλει το κιμά στο κατσαρόλι. Να τον τσιγαρίσουμε πάρα πολύ ελαφρά. Εδώ έχουμε βάλει κρεμμύδι και σκόρδο, το οποίο είναι αλεσμένο. Και μόλις ροδίσει ο κιμάς, θα πιώσουμε να το βάλουμε να το ρίξουμε μέσα με κάποια άλλα υλικά. Παιδιά, καλό θα είναι στο κιμά να μην ρίξετε λάδι και τέτοια. Γιατί εγώ κιμάς που ο χοιρινός που χρησιμοποιώ εγώ βγάζει από μόνος του. Οπότε να μην σας γίνει βαρύ, γιατί θα έχει και ο κιμάς, θα έχει και, θα έχει και η πατάτα, θα γίνει λίγο υπερβολή. Θα σας πιάσουν καούρες, θα σας πιάσει καούρα στο λαιμό. Και το στομάχι σας και διάφορα άλλα. Οι πατατούλες μας κοντεύουν, δεν θέλουμε να γίνουν εντελώς οι πατάτες, γιατί θα ψηθούν και στο φούρνο. Παιδιά, και εννοείται ότι το φούρνο θα τον έχετε προθερμασμένο ήδη, θα τον έχετε βάλει ήδη κάπου στο φουλ και όταν είναι για να το βάλετε μέσα θα το χρειαστεί να το βάλετε κάπου στους 200 βαθμούς. Εσύ έχω ανάψει το σωστό μάτι. Αυτό! Άμα εδώ και από εδώ, μόλις γίνουν οι πατάτες, θα το βάλω εκεί. Δεν το βλέπω να παίρνει μπροστά αυτό το μάτι.
Παιδιά, άλλαξα το... τα μάτια. Κάτι έχει πάθει αυτό το μάτι και δεν δίνει απόδοση. Δεν αποδίδει, οπότε πάνω που γίνανε οι πατάτες έβαλα το κιμά. Θα μειώσουμε λίγο τα τυφλάδα. Τι να πεις στα παιδιά, ότι το βίντεο σου είναι σαν χριστουγεννιάτικο, αλλά θα έχεις κι άλλο ένα, θα κάνεις γλυκά. Καλά, άλλο. Εντάξει, άλλο, δεν άλλο το άλλο. Το intro δείχνει ότι είναι χριστουγεννιάτικο. Δεν νομίζω να είναι τόσο κακά τα παιδιά να μην καταλάβουν τι είναι. Όχι, απλά, όχι, εσύ πρέπει να το πεις αυτό, γιατί δεν είναι. Μην είπατε χάσα τα παιδιά, προς Θεού. Έχουμε ρίξει, μυρίξαμε τώρα μόλις και το κρεμμύδι με το σκορδάκι. Παιδιά, σε αυτό ένα, μια σκελίδα σκόρδο είναι υπεραρκετή. Απλά το βάζουμε λίγο για μυρωδιά και για να πάρει λίγο μια ελάχιστη γεύση το κυμαδάκι μας. Και τώρα πάμε να κατεβάσουμε για λίγο και συμπληρώνουμε αλάτι. Παιδιά, στα υπόψη στις πατάτες αλάτι δεν έχω βάλει καθόλου και ούτε και θα βάλω. Και θα χρειαστούμε επίσης πρώτο Ντιν. Ας το καζανάκι μου ήσυχο. Καζανάκι. Λίγο κανέλα. Λίγο πιπεράκι. Πιάσω. Κίμινο. Κάνε καλέ κίμινο, μην τσεκουνεύεις, είναι πολύ νόστιμο στο κιμά. Δεν θέλω να βάλω πολύ, γιατί καλά, θα βάλω και κάτι άλλο. Εντάξει. Καπά! Τον έπλυσα. Κανέλα έβαλα. Α, ginger. Κάρι βασικά. Κάρι είναι, κάρι. Το ginger είναι σε μεγάλο βάζο. Αυτό τι είναι? Θα το βάσει και σαλάτι αυτό, κάτσε πώς λέγεται. Να μου θυμίσεις πώς το λένε. Κουρκουμά. Κουρκουμά. Κουρκουμά που λένε και οι Γάλλοι. Είχες, δεν είχες μίλησε στο βίντεο σου, έλεγα να μείνω σιωπηλή μια φορά. Δεν χρειάζεται να είσαι σιωπηλή. Εντάξει, θα έρθεις από εδώ. Θα πάω εγώ από εδώ. Και αρχίζουμε τώρα το ανακάτεμα. Παιδιά, πραγματικά, άμα ήσασταν εδώ πέρα, θα έκανε σπάσει τα ρουφίνια σας τώρα. Από τις μύσεις. Είπε σπάσει. Μεταφορικό ήτανε. Αμέσως. Σε παρακαλώ. Θα με δουλεύεις κιόλας. Δεν θα σου πω κάτι να γελάσεις. Να σου πω εγώ. Ναι. Και χαλβάς. Όχι. Ήμουν στο Facebook σήμερα, είχα να πω πάρα πολύ καιρό. Ξέρεις, δεν μπαίνω συχνά στο Facebook. Και λέγανε κάποιες σελίδες νικήτρια η Δανέζη και δεν κρατήθηκα. Ναι, στο ΠΕΤ, το κατοικίδιο. Ναι, το ΠΕΤ είναι ο Κεχαλιάς. Και δεν κρατήθηκα και είπα το εξής. Πώς το λένε, έλα κάτσε εδώ να σου πω.
και λένε νικήτρια οι Δανέζοι. Και δεν κρατήθηκα και γράφω εγώ από κάτω στο ένα. Ναι, το Σοφί δηλώ θα βγει νικήτρια, μην αλλάξει πλευρό. Και στο άλλο έγραψα. Δεν θυμάμαι, πάντως ήταν πολύ κωμικό και ο δημιουργός που έχει τη σελίδα αυτή που. Το Big Brother και αυτά. Μου βάλε like. Καρδούλες τώρα. Λοιπόν. Α, ναι, και στο άλλο ότι είπα ότι θέλουμε νικήτρια μόνο και μόνο την Άννα Μαρία και πήρα like. Και λέω ότι θέλουμε μόνο την Άννα Μαρία νικήτρια. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, έχω ρίξει τον κλιμά μου πάνω στις πατάτες. Είναι κάτι σαν στυλ ψεύτο μουσακά, δεν είναι μουσακάς. Είναι κάτι σαν μουσακάς. Αλλά δεν είχε μανιτάρια, ευτυχισμένοι άμαστα. Εγώ ξέρεις πως το λέω, γιατί το έχεις ξαναφτιάξει με ένα με κάτω. Ομελέτα με κλιμά και πατάτες που έχεις φτιάξει, θυμάσαι. Τότε που και αυτό είναι, δεν θέλω να θέλω να πετάω εγώ. Ωραίο για όταν θα έχεις κόσμο παρέα, για να είναι ένα γρήγορο ωραίο φαγητό. Μάλιστα. Καλά το λες. Γιατί έρχεται τώρα κάποιος, έρχονται επισκέψεις χωρίς να το περιμένεις, σωστά, ως εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα τι κάνεις, τι έχεις στην κατάψυξή σου, εντάξει, με κύμα, δεν ξεπαγώνει τόσο εύκολα κοιμάς. Άμα δεν είναι να το τσιγαρίσεις, ξεπαγώνει. Ναι, εντάξει, ναι. Υπάρχουν πολλά κόλπα που μπορώ να κάνω. Θα πω εγώ σε δικό μου βίντεο στα παιδιά, έχει τώρα εδώ πέρα. Δεν θέλω να τα εμβαίνω στη δικιά σου μαγειρική. Και. Λοιπόν, τι να πω. Όμορφα. Εντάξει, πρέπει να είσαι άνοιξε εγώ το κουτάκι μου να μιλάω πάλι. Εντάξει. Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Να σ' ακούνε, να μην μπουν να τους έχω και έγκλειστη. Δεν έχεις έγκλειστη, αλλά είναι μέρες που θέλω να μην μιλάω. Αχ, παιδιά. Αχ, παιδιά, μπήκε τυρί. Έλα, 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 μαμ, μαμ. Μαμ, μαμ. Μαμ, μαμ. Να πούμε και όσο τυρί ότι είναι Δανίας, είναι στον Αλφαβήτα το Βασιλόπουλο η προσφορά που είχε. Γενικά το Δανία στόχη προσφορά, αλλά ένα μικρό μυστικό ότι δεν βάζουμε πολύ γιατί είναι ήδη αλμυρό. Δεν είναι πολύ αυτό που βάζω τώρα. Όχι, βρε αγάπη, δεν λέω για σένα, το λέω για τα παιδιά. Στα μακαρόνια τους, δηλαδή, άμα θέλουν να φάνε μακαρόνια, μην βάλουνε πολύ γιατί θα τους βγει αλμυρό. Εγώ αυτό παίρνω και για το παστίτσιο μου και για τα μακαρόνια μου δοκιμά, γιατί μας αρέσει γενικά. Όχι μόνο την προσφορά. Α, είδατε, ο Παύλος προηγούμενος πήρε και αυτό το άλλο τη μοτσαρέλα. Και αυτό δεν έχει προσφορά, παιδιά. Τέσσερα και κάτι, να πάνε το πάρετε. Και μην πείτε τι Δανέζη με κίτρια. Μην ξεράσω, πεταλούδες. Μπρο, μία πεταλούδα. Μπρο, δύο πεταλούδες. Εντάξει, δείχνω εδώ πέρα εγώ το φαγητό. Θα βάλεις και μοτσαρέλα από πάνω. Βάλε δύο τρία έτσι μισιά σε πάνω, βάλε και παραπάνω. Είναι λίγο το παιδί κάπως, είναι λίγο σκληρό αυτό. Έπρεπε να πάρεις το μισό κομμάτι. Και το άλλο μισό το πάνε σφέτε να ζητάγε. Που μου πει μόνο κομμάτι να του ζητήσω το χριστιανό. Και είναι επίση και ανάλατο για όποιου έχει πάνω με το αλάτι, μοτσαρέλα. Και δεν τρώει τα αλάτι γιατί τα συμπαθεί, έτσι δεν είναι. Ναι. Εγώ θα τα λέω δικό σου βίντεο. Ναι, πρέπει και κάνει και για πίτσα είναι ένα και ένα, παιδιά. Θα πάρουμε αύριο. Θα πάμε για ψώνια. Τώρα που πληρώθηκες, θα σε ξεπαραδιάσω. Θα τα πάρω όλα και θα φύγω. Καλό ρίσο, ρε γυναίκα. Καλό ρίσο. Για πάτε όλα. Όχι, πείτε μου, παιδιά και ειδικά κορίτσια, τέτοιον άντρα ποια έχει, καμία, γι' αυτό και ζηλεύουνε. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό βρε αγαπημένο, τι θα βάλεις.
Το κοτόπουλο το έβαλε σε όλη τη σαλάτα. Μην βάλει και σαλάτα από πάνω, γελάσει, κάνε επικραμμένο. Την παιδιά δεν πειράζει, δεν έχει. Αυτό κοιτάζω. Δεν έχει, δεν πειράζει. Δεν είσαι χαλβά, είσαι γλυκούλη. Είσαι γι' αυτό λέω ότι είμαι γλυκούλη. Γι' αυτό λέω, με λέω χαλβά. Να σε λέω μερεντούλη. Γι' αυτό με λέω χαλβά, παιδί, είμαι γλυκούλη. Έλα, μερεντούλη, εγώ θα σε λέω μερεντούλη. Παιδιά, αυτό είναι. Θα το δούμε και έτοιμο, ναι. Θα το δείτε σε λίγο έτοιμο. Τώρα αυτό θέλει κάπου στη μισή ώρα για να γίνει. Και θέλει γύρω στους 180 βαθμούς κάπου εκεί. Λοιπόν, θα τα κλείσουμε, θα τα κλείσουμε εδώ πέρα λίγο το βίντεο και θα τα πούμε σε λίγο που θα είναι έτοιμο και θα βάλουμε την χορτόπιτα στο φούρνο. Γεια σας! Λοιπόν, παιδιά, επειδή σήμερα είχα λίγο κέφια, να σας πω την αλήθεια, κακά τα ψέματα, είπα να σας κάνω και ένα μικρό σούπερ μάρκετ haul πριν κάνουμε το κλείσιμο. Μπαίνει σαν σπόντα. Αυτό θα δούμε πώς θα το ταιριάξει εδώ πέρα ο middleman που έχουμε. Ο moderator. Μονταζιέρης λέγεται. Μοντάζ. Α, αυτό. Και... λοιπόν, και θα σας δείξω τώρα σιγά σιγά τα πράγματα που πήρα. Πήραμε βασικά. Και είναι κάποια για μαγειρική. Βασικά είναι όλα φαγόσιμα, αλλά είναι κάποια που θα γίνουν σε βίντεο μαγειρική. Και δεν ξέρω εάν θα το κάνω. Γιατί αυτό το έχω κάνει πολλές φορές και κάπου λίγο κατεβάει βαρετό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πήρα ένα κιλό, μισό κιλό φέτα καλαβρίτων, το οποίο έχει 4,87. Φύγιο παρακαλώ. Ναι, είναι η σειρά μου αυτή τη φορά. Σου έχω την απόλυτη κάποια στιγμή στη σημεία, γιατί δεν θέλετε το ποσό που θέλω μετά. Πήραμε Creta Farm χοιρινή ομοπλάτη που θέλω για καρβονάρα 4,36. Πήρα 2 Lation Meat κοτόπουλο 1,10 το καθένα. 1 κιλό γιαούρτι χύμα. Δεν είχαν κουτάκια για το κιλό, μου τα βάλανε σε 2 μισόκιλα. Το ένα είναι 1,75 και το άλλο είναι 1,93, δηλαδή κάπου στα 3 ευρώ πήγε περίπου. Λοιπόν, παρακατώ. Ένα μισό κιλό πένες. Επιλογή μου είναι μια μάρκα του Κρητικού και έχει 52 λεπτά. 2 πακέτα. 2 πακέτα πένες. Λοιπόν, πήρα ένα κουτί φαρφάλες της Primo Gusto, 1 ευρώ. Και ένα κουτί ριγκατόνι, πάλι της Primo Gusto. Αυτά είναι τα αλμυρά, τα στίξ σαλτετής, πως λέγονται αυτά τα... Τα στίξ, αυτά τα αλμυρούθηκα. Τα συγκεκριμένα είχαν 1 ευρώ. Ψωμάκι για τη Μαρία, πολύ σφορό, μαύρο, 80 λεπτά. 85. Παιδιά, αυτό εδώ πραγματικά τι είναι. Αυτό είναι άλμη, αλατόνερο στην ουσία, το οποίο είναι για να διατηρεί την φέτα, να μην μου πιάζει. 1 ευρώ, ναι. 1 ευρώ κάνει αυτό. Εγώ το ζήτησα να το πάρουμε γιατί πήραμε φετούλα, γι' αυτό. 2 κουτιά μανιτάρια, τα οποία έχουν 1,8 το καθένα. Γάλα, μισό λίτρο ροδοπάκι, 2. Τα πήραν αυτά, πώς το κάνανε? 1,5. 1,5. Βασικά, να σου πω τώρα για την ακρίβεια. Λοιπόν, μισό κιλό ελιές πράσινες χαλκιδικής, 2,36.
Έχει, άστο παιδί μου. 1 και 9. Εντάξει. Παιδιά, πήρα τα καινούργια τα πιτατάκια. Τα καινούργια πιτατάκια αυτά εδώ πέρα. Είναι 98 λεπτά. Έχει barbecue και φυσική. Έχεις τώρα. Και θα πήρα να τα δοκιμάσω. Να σου πω την αλήθεια. 55 λεπτά popcorn, 1 και 30 το σακουλάκι το φυσίκι το αράπικο, πήρα 2, 1 και 20 2 κουβερτούρες γάλακτος, τις οποίες τις θέλει η Μαρία για τα νεκρές χαμελομακάρονα. Ένα 70 το τρίτο γκούντα. Τριμμένο είναι έτοιμο για μακαρόνια ή για πίτσα. Ένα 45 πήρα τα soft, τα King Soft Kings cookie. Είναι με φρούτα του πάθους. Έτσι λέει τουλάχιστον, έτσι μεταφράζεται. Ένα 40 τα συγκεκριμένα. Και ένα 40 αυτά εδώ, τα οποία είναι της Μαρίας, τα οποία είναι ολιβής αλέσσος με πορτοκάλι και σοκολάτα. Και 2 βάζα κρακεράκια, πάλι επιλογή μου, να δω και τα άλλο, τα οποία έχουν κάπου στο 1,5 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Κάπου, ένα, είναι 60. Πού είναι, έχει, άλλη, ένα και ένα. Άρα 2 και 2. 1 ευρώ. 1 ευρώ. 2 και 2 ευρώ, 1 και 2. Και λοιπόν παιδιά μου, το συνολικό κόστος όλο αυτού του σούπερ μάρκετ. Α, ξέχασα να σας πω ότι πήρα και ένα σουάζ. Το ξέχασα αυτό. Ξέχασα να πάρω και ένα σουάζ παιδιά, το οποίο είναι ένα και ένα για την καθαριότητα. Για καθαριότητα και για πλύσιμο, για τα ρούχα που είναι πολύ λερωμένα και τέτοια. Το συγκεκριμένο το πήρα 3 ευρώ. Είναι τετράκυλο και αυτό προσωπικά το πήρα από αποθήκη. Ξέχαρα από ψέματα. Δεν είναι το σούπερ μάρκετ. Και συνολικά για όλα τα ψώνια έδωσα κάπου στο σούπερ μάρκετ 42 ευρώ. Και 3,47 ευρώ, όχι, και 3,45 ευρώ. 45 ευρώ πήγαν όλα τα ψώνια, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το χολάκι. Κόψαμε λίγο τη μαγειρική. Πάμε τώρα να τη συνεχίσουμε, να τελειώνουμε. Έχω εδώ πέρα ένα μασκότ, συγγνώμη, γελάω. Έχω μια μασκότ εδώ πέρα που κάνει τα δικά της. Έχει σηκωθεί με κέφια σήμερα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το χολ αυτό ήτανε. Το κόβουμε, σταματάμε εδώ πέρα, πάμε για τη μαγειρική. Μαμ, πεινάμε. Γεια σας. Οπ, παιδιά, εδώ είμαστε. Όπως το βλέπετε, παιδιά, είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι και έτοιμο φυσικά. Sorry, αλλά καίει κιόλας, γιατί τώρα μόλις βγήκε. Παιδιά. Παιδιά, πραγματικά μακάρι να ήσασταν εδώ πέρα. Να μπορούσατε να συνειδητοποιήσετε την μυρωδιά που όλα τα υλικά έχουν δέσει μεταξύ τους. Το κόβουμε σαν να είναι κανονικός μουσαγκάς. Μόνο που δεν είναι μουσαγκάς, αλλά τέλος πάντων. Εμένα μου τζάνει το κολοκύθι, λίγο και η διαφορά είναι ότι είναι λίγη πατάτα, είναι, αλλά δεν είναι ροδέλα. Είναι κανονική προ. Ω.
ποια είναι το μόνο που δεν πρόκειται να βγει σαν, σαν κομμάτι κανονικό, γιατί είναι ζεστό. Αν το αφήσετε να παγώσει, θα βγει. Αλλά εγώ ανυπομονώ για να το δείτε. Γι' αυτό το λόγο και το... Λοιπόν, παιδιά μου, στην ουσία αυτό είναι. Τι? Τίποτα, παρουσιάζει. Και επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός, κάνω κάτι το οποίο δεν το έχω κάνει ποτέ σε όλα τα βίντεο της μαγειρικής μου. Θα το δοκιμάσω επί τόπου. Γιατί το συγκεκριμένο έχω να το φτιάξω πάρα πολύ καιρό. Παιδιά, δεν περιγράφεται. Έλα εδώ δοκιμαστή μου. Όχι, όχι. Έλα, έλα, έλα. Και, έλα, έχω, έλα. Πάρει, έχω πάρει το χάπι, δεν γίνεται. Πότε πρόλαβε και το πήρε. Είναι μέχρι να γίνει πίτα και όλα αυτά. Παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει. Το συγκεκριμένο φαγητό, εγώ το ονομάζω πάρτι χοληστερίνης. Καλά που πήρα το χάπι. Παιδιά, δεν υπάρχει πραγματικά. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ απλό. Το δείτε και μόνοι σας. Σας εύχομαι σε όλους σας καλή επιτυχία. Κάνουμε όλα εδώ σαλάτα, πείτε σε όλα στιγμένα. Θα σας τα δείξω σε λίγο όλα μαζί. Μαζί με την πίτα και το... Παστό και τη σαλάτα. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο μέχρι να γίνει η πίτα μας. Γεια σας. Λοιπόν, παιδιά μου, βλέπετε και την πίτα εδώ πέρα είναι έτοιμη. Πάμε τώρα να την κόψουμε. Α, απλά λίγο οκ. Εννοείται ότι φάμε τρία, έτσι, δεν φάμε αυτή. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Είναι, παιδιά, πολύ ωραία σαν πίτα. Αυτό είναι το... η πίτα μας. Το φαγητό μας, είδατε, ήδη έχουμε... ήδη ξεκινήσαμε και φάγαμε. Έχουμε βάλει βασικά στα τραπέζια, στα πιάτα μας. Και θα ετοιμάσουμε τώρα... Διευκρίνηση, ο κύριος έφαγε, όχι εγώ ακόμα γιατί δεν έχει περάσει η ώρα. Και η σαλάτα μας, γιατί είναι έτοιμα ήδη στα πιάτα και περιμένω τη Μαρία να, για να φάμε. Ναι, πέτα, μισή ώριτσα ακόμα. Θα περιμένω, να κάνω. Παιδιά μου, το βίντεο αυτό ήτανε, ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να σας άρεσε σαν συνταγή και ελπίζω να τη δοκιμάσετε απόλυτα. Μπορείτε να κάνετε διάφορες... αλχημίες. Είναι η μαγειρική, είναι ένα είδος το οποίο δεν σε δεσμεύει ποτέ και μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε. Λοιπόν, για να μην πλατιάσω, το βίντεο αυτό ήτανε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας που είδατε το βίντεο μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις μου για τα νέα μου βίντεο. Ding dong bell. Ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και από κάτω περιμένω το comment για να μου πείτε αν σας άρεσε η συνταγή και αν θέλετε να κάνω και κάτι άλλο που αν σας αρέσει και τέτοια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας!